νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος που θα έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση. Εγώ, σαν αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενωτήτων του Δήμου Κοζάνης, θεωρώ σωστό ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε όλοι μαζί από κοινού, να θέτουμε τους προβληματισμούς μας, αλλά και να βάζουμε τις βάσεις για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, να μην υπάρχουν αδικίες και να βλέπουμε όλες τις δημοτικές κοινότητες το ίδιο. Η κάθε κοινότητα έχει τα δικά της προβλήματα, αλλά και εμείς θα ήθελα να σας ενημερώσω από τότε που αναλάβουμε τι ακριβώς κάναμε. Και ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, να σας ενημερώσω όσον αφορά τι ακριβώς έγινε σε όλο αυτό το διάστημα, τι προσπαθούμε να κάνουμε, τι προσπαθούμε να βελτιώσουμε, ούτως ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στα αιτήματά σας, τα οποία άλλα υπήρχουν και άλλα είναι δευτερεύουσες. Από την 1η Ιανουαρίου που αναλάβαμε, ως αντιδήμαρχος και ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, υπήρχαν πάρα πολλές ελλείψεις από τεχνικό προσωπικό. Άρα, ό,τι αιτήματα και να κάνετε, είτε ήμασταν εμείς είτε οποιαδήποτε δημοτική αρχή, δεν θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μέσα στους πρώτους μήνες προγραμματίσαμε, ουσιαστικά βάλαμε ένα στίχημα να πάρουμε τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα μας βοηθήσει να υλοποιούμε και να φτιάχνουμε με αυτεπιστασία μικρά πράγματα που έχουν πολλές ελλείψεις στις δημοτικές ενότητες. Με αυτό το πράγμα μπορούμε να βελτιώσουμε, να τα πετυχαίνουμε σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνος, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε διαδικασία μπαίνει σε διαγωνισμό έχει πολλές καθυστερήσεις. Και το επόμενο στίχημα ήταν ότι οι τεχνικές υπηρεσίες δεν είχαν χειριστές. Λόγω συνταξιοδότησης, λόγω κάποιοι που λείπαν και επιστρέφαν στις θέσεις τους οργανικές. Και στο πρώτο τρίμηνο ακριβώς κάνανε προσλήψεις σε χειριστές. Τέλος πάντων, για τη ΣΑΤΑ, όταν βγαίνει η ΣΑΤΑ στα 52 έργα, μην τα δίνετε σε δύο εργολάβους και δεν μπορούν να τα εκτελέσουν. Δώστε τα σε περισσότερους. Για να μπορούν να εκτελέσουν. Θα φύγω από εδώ, θα πάω στο άλλο το χωριό, δεν προλαβαίνω το άλλο και στο τέλος εκεί που είναι να τελειώσει πρωτού δύο χρόνια το έργο, τελειώνει στα επόμενα δύο. Πρασίνου, αν συνεχίσουμε να έχουμε την υφιστάμενη κατάσταση με τις εργολαβίες, γιατί βλέπω ότι δεν λειτουργεί. Π.χ. στο δικό μας το χωριό έχει το μισό το σχολείο καθαρισμό, το άλλο το μισό είναι εκτός. Μισά δημοτικές δημόσιοι χώροι που είναι μπροστά από κάποια σπίτια είναι εκτός. Είναι σαν να διαχωρίζουμε τους πολίτες στην ίδια κοινότητά μας. Στο ρύθμο, ας πούμε, της περιοχής έχουμε τον Πλάτανο, έχουμε το Ρέμα, έχουμε πρόβλημα με την καθαριότητα. Είναι η καθημερινότητα. Θα ήθελα, αν υπάρχει δυνατότητα, πρόσληψη κάποιων ατόμων τοπικών για να γλιτώνουμε και το θέμα της μετακίνησης. Που θα ασχοληθούν με την καθαριότητα του συγκεκριμένου θέματος. Όπως είπα και πριν, δεν έχει ολοκληρωθεί η ΣΑΤΑ. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε στην αρχή, ότι να είναι κάποιος από το τοπικό συμβούλιο όταν έρχονται τα μηχανήματα. Σε μένα έτυχε να έρθουν μία-δύο φορές, αλλά σκέψω ότι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: είναι εκεί το μηχάνημα. Τι να κάνω. Και όχι μόνο εγώ και οποιοδήποτε. Εντάξει, εσείς το χωριό σας το ελέγχετε στο 100% όλοι και ξέρετε που πονάει. Δεν το ελέγχετε. Εντάξει, είναι πιο μικρός ο χώρος. Εγώ αυτό που θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή, έχοντας δύο ανθρώπους και ίσως χρειαστούν και άλλοι δύο ή άλλοι τρεις ή άλλοι τέσσερις, τουλάχιστον για την Κοζάνη, αλλά και νομίζω για τα χωριά, εκεί θέλω να καταλήξω, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μάτια. Τι φάνηκε εδώ πέρα από τους προέδρους, αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα δηλαδή, τα προβλήματα είναι οι προβλήματα καθημερινότητας, τα βασικότερα. Δηλαδή, πώς θα ανταποκριθούμε την καθημερινότητα. Με τον τρόπο που λειτουργούμε, οι υπηρεσίες του Δήμου δεν μπορούν να ανταποκριθούν έτσι όπως θέλουν οι προέδροι.